άκουγα πέρυσι για τρία κύματα. Και έλεγα, παιδιά, αυτά είναι βλακές, ηρεμήστε. Πού ξέρουνε πέρυσι τι θα γίνει του χρόνου μετά από δύο χρόνια. Ένας ιός είναι. Ένας ιός είναι που ήρθε λίγο πιο έτσι, θα φύγει, ηρεμήστε να κάτσουμε σπίτι, ξέρω εγώ και τα σχετικά. Γιατί σε πίστεψα. Έλεγα, θα περάσει σύντομα. Με έκανες να φωνάξω στους φίλους μου να κάτσουν σπίτι για το καλό τους, για το καλό μας, γαμώ το σπίτι μου. Μας έχει φτάσει να τσακωνόμαστε μεταξύ μας για το τι είναι σωστό και τι όχι. Και ανάθεμα γνωρίζεις και εσύ και όποιος είναι εκεί πάνω τι είναι σωστό και τι όχι. Έχασα τον άνθρωπό μου και στην κηδεία με άφησες με 9 ανθρώπους, με 9 άτομα και μόνο συγγενείς, λέει. Στα μετρό που γίνεται της πουτάνας, τι έχεις να μου πεις, ρε. Μου λες, χαλάρωσε, ηρέμησε Κωστάκη, ηρέμησε. Θα βγεις σε λίγο και κάθε τόσο σκέφτεσαι κάτι να με βάλεις πιο βαθιά μέσα, στο σκοτάδι. Μη μιλάς, Καριόλη, ηρέμησε και σκάσε. Με λες ηλίθιο δηλαδή, με λες χαζό προς τα μούτρα μου και θες άλλη μια φορά να σε πιστέψω. Ο κόσμος δεν θέλει να κάνει το εμβόλιο και ξαφνικά ήρθε ένας άλλος ιός παραπλήσιος, ο οποίος είναι πιο ταχύτερος από τον προηγούμενο. Δεν θα πάθεις και τίποτα, αλλά κολλάει πιο γρήγορα και πρέπει να το κάνεις το εμβόλιο. Σε πίστεψα, αλλά κάτι δεν μου αρέσει τώρα. Το εμβόλιο δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά αν δεν το κάνεις, πράγμα που πριν εγώ έλεγα κόφτε τις βλακίες, δεν είναι έτσι. Αλλά αν δεν το κάνεις δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα, δικαίωμα πουθενά, ούτε στη δουλειά σου, να πας ούτε τίποτα. Δηλαδή δικαίωμα σε ό,τι γουστάρεις, αλλά όχι σε ό,τι γουστάρω εγώ. Άρα τι και αν θέλω να ζήσω. Εσύ θα βρεις τον τρόπο, ρε Καριόλη, να με πεθάνει ζωντανό. Θα βρεις τον τρόπο να με κάψει ζωντανό. Άντε και γαμίσου, να το βγάλω από μέσα μου, άντε και γαμίσου. Σε πίστεψα για λίγο, αλλά δεν αντέχω να σκύβω άλλο το κεφάλι και να με χτυπάς, καρβαζιά. Και αν είναι αλήθεια όλα αυτά που λες, ας ήξερες να μου το μεταφέρεις σωστά. Δεν φταίω εγώ. Εσύ με κατάντησες έτσι. Εσύ με κατάντησες έτσι να μην σε πιστεύω. Και αν πάθω τίποτα, Καριόλη, εσύ θα φταίς και όλα αυτά τα αρχίδια που κυβερνάτε σε όλο τον κόσμο εκεί πάνω, που δεν έχετε το στοιχειώδη τρόπο να σέβεστε τη ζωή μου. Να σέβεστε τη ζωή μας. Άντε και γαμηθείτε. Μας θέλετε ζωντανούς νεκρούς. Όχι. Ξέρω ότι όλοι μας θέλουν να φωνάξουμε. Άντε γαμηθείτε.